μπλοκ με τις αραβικές χώρες διαμορφώνει η χώρα μας απέναντι στην Τουρκία, καθώς η Ελλάδα και επισήμως είναι πλέον χώρα παρατηρητής στον Αραβικό Σύνδεσμο. Οι υπογραφές που έπεσαν χθες στο Κάιρο από τον Νίκο Δένδια και τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου στέλνουν ένα σαφές μήνυμα στην Άγκυρα. Countries in our region, nations that do not belong to the Arab League, through their actions constitute a very serious threat to regional stability. They intervene militarily, either directly or through proxies. They seek to establish spheres of influence, try to revive religious empires buried in the sand of the past centuries, and undermine the order that has been established. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Φατίχτον Μες, με ενηγματικές δηλώσεις, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συνέχισης των γεωτρήσεων στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Κρήτης, αφού έθεσε ως ζητούμενο τον εντοπισμό κοιτασμάτων. Bizde de vardır aslında biz oralarda sismik çalışmalar. Lafınızı kestim. Sismik çalışmalar yaptık, sondaj da yaptık o alanlarda. Bizim öyle bir şeyimiz yok, çekincemiz yok açıkçası. Ama burada şu da önemli. Önce sismik çalışma yapıyorsunuz. Sismik çalışma demek yerin altının bir yerde filmini çekiyorsunuz. Şimdi hani ben bunu zaman zaman örneklendiriyorum. İşte iki boyutlu film bir röntgen filmi. Yani gittiniz bir akciğer filmi çektirdiniz. Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, θα ενημερώσει σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο της χώρας του για τις εξελίξεις γύρω από το θέμα των βαρωσίων και τις πληροφορίες για τις τουρκικές ενέργειες σε σχέση και με την επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκίας στα γήπεδα Ερντογάν την ερχόμενη εβδομάδα. Artık bu federasyon masalarına bir dur demek, çünkü artık onun defteri kapanmıştır. Την ίδια ώρα πάντως, πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αποδίδονται σε τουρκικές πηγές κάνουν λόγο για πιθανή διάθεση της Άγκυρας να εξετάσει την παραπομπή στη Χάγη το θέμα της οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ελλάδα με βάση την προσέγγιση που ακολούθησε η χώρα μας στο ίδιο ζήτημα με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από την κυβέρνηση να μην αφήνει το χρόνο να περνά, αλλά να αναπτύξει πρωτοβουλίες με ρεαλισμό απέναντι στην Τουρκία. Δεν πρέπει να έχουμε ως στρατηγική να αφήσουμε το χρόνο να περνά. Θεωρώ λοιπόν επιτακτική ανάγκη να αποκτήσουμε μια δυναμική εθνική στρατηγική για τις ευρωπαϊκές σχέσεις, να μιλήσουμε επιτέλους για ένα, όχι για ένα νέο Ελσίνκι, αλλά για ένα Ελσίνκι με νέους όρους. Ο Αμερικανός πρέσβης που επισκέφτηκε την έκθεση αμυντικού υλικού, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, εξήρε το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. I am incredibly proud of the work that we have done together to grow the U.S.-Greece strategic relationship.